Γεια σας λοιπόν παιδάκια μου και πάλι. Λοιπόν, σε αυτό το μάθημα θα αρχίσουμε να μελετάμε πιο αναλυτικά τις έννοιες της θερμότητας, της εσωτερικής ενέργειας και του έργου. Και μάλιστα θα τις δούμε αναλυτικά για τις τρεις μεταβολές που έχουμε μάθει μέχρι τώρα, δηλαδή την ισοβαρή, την ισόχωρη και την ισόθερμη. Σε αυτές λοιπόν τις μεταβολές θα τα δούμε αναλυτικά, αυτά τα μεγέθη, και κατόπιν θα δούμε δηλαδή κάποιους τύπους συγκεκριμένους μέσα από τους οποίους μπορούμε να τα υπολογίσουμε. Εδώ εγώ τώρα, παιδάκια μου, θα σας κάνω έναν πίνακα και εσείς στο τετραδιάκι σας ένα χαρτί κάντε επίσης έναν πίνακα, τον οποίο όμως πίνακα επίσης μπορείτε να κατεβάσετε μέσα από τις σημειώσεις του συνοδευτικού υλικού που υπάρχουν της θεωρίας. Στη μεθοδική θεωρία που σας έχουμε μπορείτε να κατεβάσετε αυτό το υλικό και φυσικά αυτό τον πίνακα. Εδώ εγώ λοιπόν τώρα θα κάνω το εξής. Θα φτιάξω έναν πινακάκο. Κάψω πάνω Q, Tau, W. Θα έχουμε λοιπόν τρεις στήλες για να μελετήσουμε αυτά που θέλουμε να μελετήσουμε. Οι μεταβολές μας είναι λοιπόν η ισόχωρη ισοβαρής και η ισόθερμη. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τις θερμότητες. Λοιπόν, παιδάκια μου, όταν έχουμε μία ισόχωρη μεταβολή, φανταστείτε ένα δοχείο λοιπόν, έτσι. Φανταστείτε δηλαδή ένα δοχείο το οποίο εμείς το θερμαίνουμε. Βάζουμε από κάτω λοιπόν μία φωτίτσα και το θερμαίνουμε αυτό το δοχείο. Όλη η θερμότητα που του δίνουμε πάει μέσα στο αέριο λοιπόν αυτό και δεν μπορεί να γίνει αύξηση της εσωτερικής του ενέργειας. Όλη η θερμότητα που του δίνουμε μπαίνει μέσα στο αέριο. Δεν μπορεί να παραχθεί έργο. Λάθος. Δεν μπορεί να παραχθεί έργο. Έτσι λοιπόν, όλη η θερμότητα την οποία του δίνουμε γίνεται αύξηση της εσωτερικής ενέργειας. Όμως αυτή η θερμότητα από τι εξαρτάται? Αυτή η θερμότητα, παιδιά μου, εξαρτάται από τα εξής μεγέθη. Εξαρτάται από πόσα μόλς αερίου υπάρχουν εδώ μέσα, δηλαδή πόσο πολύ αέριο υπάρχει εδώ μέσα, πόσο θα αυξήσουμε τη θερμοκρασία, δέλτα θήτα ή δέλτα ταφ, το ίδιο πράγμα είναι. Η δέλτα ταφ, η δέλτα θήτα είναι το ίδιο πράγμα. Η μεταβολή και σε Κέλσιο και σε Κέλβιν είναι ίδιες. Λοιπόν, εξαρτάται λοιπόν από τα μόλς, εξαρτάται από τη μεταβολή της θερμοκρασίας, αλλά εξαρτάται όμως και από το είδος του αερίου. Άλλα αέρια είναι φαγανά, τρώνε πολύ, άλλα αέρια τρώνε λίγο. Άρα άλλα αέρια θέλουν να έχουν μεγάλες απαιτήσεις σε θερμότητα και άλλα αέρια έχουν μικρές απαιτήσεις σε θερμότητα. Έτσι λοιπόν που λέτε, θα βάλουμε έναν συντελεστή σε, ο οποίος λέγεται ειδική θερμότητα. Τι είναι αυτός ο συντελεστής σε, τι θα μετριέται? Αφού αυτός, ρε παιδιά, μετριέται σε τζάουλ, αυτό μετριέται σε μολ, αυτός μετριέται σε βαθμούς Κέλβιν, αυτός σε τι λέτε να μετριέται? Αν λύσουμε ως προς το σε, αν εδώ μέσα λύσουμε ως προς σε, το σε θα είναι Q προς νη επί δέλτα ταφ. Άρα, σε τι θα μετριέται λοιπόν ο συντελεστής σε? Θα μετριέται σε τζάουλ ανά μολ επί βαθμό Κέλβιν. Αυτός ο συντελεστής, παιδιά μου, λέγεται ειδική θερμότητα και μάλιστα λέγεται γραμμομοριακή ειδική θερμότητα. Γιατί μας δείχνει πόσα τζάουλ θέλει το κάθε ένα μολ για να ανεβάσει τη θερμοκρασία του κατά ένα βαθμό Κέλβιν. Για να αυξήσει τη θερμοκρασία του κατά ένα βαθμό Κέλβιν. Λέγεται λοιπόν γραμμομοριακή ειδική θερμότητα και μας εκφράζει αυτό που σας είπα πριν. Προσέξτε το, πολύ σοβαρή έννοια, πολύ σπουδαία έννοια. Η θερμότητα λοιπόν είναι N σε δελτα T, δηλαδή εξαρτάται από το πόσα μολ έχεις εκεί μέσα. Τι απαιτήσεις έχουν τα μολ αυτά, δηλαδή πόσα τζάουλ θέλει το κάθε ένα μολ για να θερμανθεί κατά ένα βαθμό και εξαρτάται και από το πόση θερμοκρασία θα τους δώσουν. Λοιπόν, εδώ τώρα θα σας πω και ένα ωραίο παραδειγματάκι. Ας πούμε ότι έχουμε μια κατασκήνωση. Σε αυτή την κατασκήνωση λοιπόν θα έχουμε μέσα προσκόπους οι οποίοι πρέπει να τους ταΐσουμε. Λοιπόν, υπολογίζουμε για ένα χρονικό διάστημα ενός μήνα, 30 μέρες, πόσο φαγητό θα έχουμε.
Το φαγητό λοιπόν που πρέπει να έχουμε είναι ανάλογο με τους πόσους προσκόπους έχουμε, με τον πόσο χρόνο θα κάτσουν στην κατασκήνωση και με το πόσο τρώει ο κάθε πρόσκοπος την κάθε μία μέρα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να πολλαπλασιάσουμε αυτά. Κάτι ανάλογο συμβαίνει εδώ. Η θερμότητα την οποία θα δώσουμε είναι πόσα μόλς έχουμε, οι πρόσκοποι που σας έλεγα, επί το πόσο τρώει την κάθε μια μέρα ο πρόσκοπος που λέγαμε πριν, επί, εδώ λέμε τη θερμοκρασία, εκεί θα ήταν οι μέρες, για να δούμε λοιπόν τη συνολική θερμότητα την οποία θα δώσουμε. Λοιπόν, τι θα συνέβαινε αλήθεια ρε παιδιά, αν μεταβολή μας δεν είχε ένα σταθερό δοχείο, δεν είχε ο όγκος, δεν ήταν σταθερός, αλλά ο όγκος ήταν μεταβλητός. Συγκεκριμένα, ένα έμβολο. Και έτσι λοιπόν αυτό εδώ το αέριο όπως το βλέπετε εδώ πέρα, να το είναι κάπως έτσι, αν εμείς το θερμάνουμε, τότε το έμβολο αυτό μπορεί να μετακινηθεί. Τότε όπως βλέπετε, η θερμότητα την οποία δίνουμε στο αέριο γίνεται και αύξηση εσωτερικής ενέργειας όπως μας λέει ο πρώτος θερμοδυναμικός νόμος, αλλά γίνεται και παραγωγή έργου. Δηλαδή τώρα το αέριο αυτό έχει μεγαλύτερες απαιτήσεις σε θερμότητα, τρώει πιο πολύ δηλαδή. Η θερμότητα αυτή τη φορά, ενώ πριν θα τη βάζουμε, θα τη συμβολίζουμε QV γιατί είναι ισόχωρη και CV ο συντελεστής, CV είναι ο συντελεστής πριν, η θερμότητα τώρα θα είναι η QP γιατί είναι ισοβαρής, ίσον ανάλογη με τα μολς, ανάλογη με το CP, με την ειδική θερμότητα που θα έχουμε εδώ και ανάλογη με τη μεταβολή θερμοκρασίας ΔΤ. Έτσι λοιπόν που λέτε παιδάκια μου, πάλι έχουμε έναν ίδιο τύπο. Η θερμότητα που δίνουμε σαν αέριο, ώστε με ισοβαρή μεταβολή, δηλαδή μετακινείται το έμβολο, είναι ανάλογη με τα μόλς του, με έναν συντελεστή που λέγεται γραμμομοριακή ειδική θερμότητα, αλλά με σταθερή πίεση, και είναι ανάλογη και με την μεταβολή της θερμοκρασίας. Αν πάλι λύσουμε ως προς το CP, εννοείται ότι και πάλι θα βρούμε ότι είναι Q, QP δηλαδή θα είναι εδώ, προς N επί δέλτα ΤΑΦ. Άρα θα μετρείται πάλι σε τζάουλ, ανά μολ, επί βαθμό Κέλβιν. Αλήθεια τώρα, ποια λέτε να είναι πιο μεγάλη, παιδιά, η ΣΕΠ για η ΣΕΒ, ποια να είναι πιο μεγάλη. Αν αυτοί οι πρόσκοποι, εκεί πέρα που έχουμε να τους ταΐσουμε, επιπλέον τους βάζουμε και καθημερινά κάνουν αναβάσεις, καταβάσεις και περπατάνε 100 χιλιόμετρα καθημερινά, τι λέτε, δεν θα έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις να πούμε σε φαγητό. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και εδώ. Αυτό το αέριο εκεί το έχουμε κλειστό, σταθερό όγκο, που σημαίνει ότι όλη η θερμότητα την απορροφάει και την κάνει αύξηση εσωτερικής ενέργειας. Εδώ όμως το αέριο θα πάρει τη θερμότητα όχι μόνο για να ζεσταθεί, αλλά και για να παράγει έργο, γιατί κοιτάξτε μετακινείται το έμβολο. Έτσι λοιπόν θέλει να φάει περισσότερο. Αυτό το αέριο θέλει να φάει περισσότερο. Έτσι λοιπόν αυτό εδώ η θερμότητα θα είναι μεγαλύτερη από εκείνη. Δηλαδή QP ίσον N σε P δελτα T, QV N σε V δελτα T, το CP είναι μεγαλύτερο από το CV. Η γραμμομοριακή ειδική θερμότητα λοιπόν με σταθερή πίεση θα είναι μεγαλύτερη από ό,τι με σταθερό όγκο. Γιατί εδώ το αέριο τρώει πιο πολύ, παιδιά μου. Το κάθε ένα μόλ του θα φάει πιο πολύ. Λοιπόν, τώρα στα επόμενα βίντεο, εδώ στην ισόθερμη μάλιστα, για να κλείσουμε τις θερμότητες, απλά θα γράψουμε Q και θα δούμε παρακάτω με τι ισούται, γιατί δικό της τύπο δεν έχει. Το παίρνει από αλλού.